τώρα μια ερώτηση συγκεκριμένη. Που είναι στην επικαιρότητα, δηλαδή. Άκουσες με τον δεσπότη που τον στείλαν στο συνοδικό δικαστήριο. Του λόγου σου είχες προγαμιές σχέσεις. Όχι. Όχι. Είχες του λόγου σου. Εγώ όχι. Μια γυναίκα την έχω 40 χρόνια. Ναι, προγαμία δεν είχε το όμως. Όχι, δεν είχα. Γιατί να σε καλά. Ήμουν μικρό εδώ στην πόλη. Ορθόδοξο χριστιανό. Να σε καλά. Τσι, του λόγου. Πότε. Του λόγου σου. Εγώ δεν είχα πράγμα. Εγώ ήμουν ο έρμος τα. Βοσκάτς. Ο ελεύθερος. Ναι. Είχα, πώς είναι δυνατόν να μην είσαι. Και με τη γυναίκα σου είχες προγαμίες. Ναι, βέβαια. Μετά ήρθαν οι μεταγαμίες. Ας είσαι γέννημα, ποιος βενετιάς καμάρι. Και ποιος Θεός σε έστειλε για να έχεις τέτοια χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παντρεμένος είσαι. Όχι. Δεν σε ρωτώ, το καλό να πω. Είχες προγαμίες σχέσεις. Πολλές. Με τη γυναίκα σου ή με άλλες. Με άλλες. Και τα λες σε δημοσίως, τη γυναίκα σου, τη φοβάσαι. Όχι, εγώ είμαι κοντός και δεν με φτάνει να με δει. Είχες προγαμιές σχέσεις. Ναι, πολυγαμικός ήμουνα. Με τη γυναίκα σου. Όχι, είπα, πολυγαμικός, εξωτερικός. Δεν μου λες. Αγάπη, με λέει να σε αγαπώ, θέλαμε να σε θέλω, γιατί δεν έχεις ένα καιρό να δες και να μην θέλω. Ωραίο. Συντέκνησες, συντέκνη και συντεκνάκια, καλησπέρα σας. Με τη φτωχιά ταπεινή γνώμη μου, θαρώ, πως ωραιότερο συνέστημα δεν υπάρχει από εκείνονα του έρωτα. Είναι πιο δυνατό, πιο γλυκό και από το συνέστημα της δύναμης που σε κάνουν να νιώθεις τα λεφτά και όλα τα υλικά αγαθά του κόσμου μας. Του κόσμου μας που θα ήταν πολύ πιο πεζός, πολύ πιο ανιαρός αν δεν υπήρχε ο έρωτας. Όχι βέβαια ο έρωτας που πουλιέται και αγοράζεται, αλλά ο έρωτας ο αγνός που φωλιάζει στην ψυχή του κάθε ανθρώπου και ομορφαίνει τη ζωή του. Συντέκνησες, συντέκνη και συντεκνάκια, δεν θα μιλήσω καθόλου για τούτονα που γίνηκε ο προχθές. Θυμάστε, που στείλανε ένα δεσπότη στα δικαστήρια επειδή είπαινε ελεύθερα τη γνώμη του για τις προγαμιές σχέσεις. Επειδή είπαινε τούτονα που συμβαίνει στην πραγματικότητα και όχι στη φαντασία ορισμένων. Και για να εξηγούμε, δέστε την ταυτότητά μου. Χριστιανός Ορθόδοξος γράφει, όπως γράφει ουλονός σας. Είμαι και Χριστιανός Ορθόδοξος το λοιπόν, αλλά και παντρεμένος. Εδώ που είμαι παντρεμένος, το νιώθω βαθιά μέσα μου και τηρώ μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση και έναν όρκο που δώσα σε έναν άνθρωπο, τη γυναίκα μου, πως θα την τιμώ, θα την αγαπώ και μαζί θα παλέψουμε στη ζούγκλα της ζωής. Και δεν την τηρώ βέβαια τούτηνά την υπόσχεση επειδή με αναγκάζει κι αν είσαι θρησκευτικός ή πολιτικός νόμος. Την τηρώ επειδή νιώθω άνθρωπος με ιδανικά και λόγο. Και ο λόγος μου θέλω να είναι συμβόλαιο και τα ιδανικά μου υψηλά. Συντέκνησε, συντέκνη μου και συντεκνάκια, εγώ από τούτην τη θέση δεν παίρνω κι ανενούς το μέρος. Εσείς, το νιώθω, πως κατέτε τη χρυσή τομή για μια σωστή ζωή. Όπως τούτινά είναι σχεδιασμένη στο μυαλό του καθενού σας. Αλλά σε τούτον το σημείο, συντέκνησε και συντέκνη μου, θα κάμουμε ένα γκάλωπ. Το λοιπόν, όσοι από εσάς είχετε προγαμιαίες σχέσεις, πάρετε για μιας τηλέφωνο ΕΜΠΑΕ στην εκπομπή. Να τα ακούτε. Εμπουγκαλιάσανε τα τηλέφωνα να χτυπούνε, ακούτε. Ωραία. Το λοιπόν, εδώ πάρετε στην εκπομπή τηλέφωνο όσοι δεν είχετε προγαμιαίες σχέσεις. Άκρα σε γη κι ανένα. Τούτο να το γκάλωπ θα έκαμενε και το συνοδικό δικαστήριο και δεν ετόλμησενε να τιμωρήσει αυστηρά το δεσπότη εξακίνθου, μόνο αρχέστηκενε σε μια πολύ ελαφριά μομφή. Καλεσμένος στην εκπομπή μας απόψε είναι ο συμπατριώτης του δεσπότη, ο κύριος Νιόνιος εξακίνθου. Κύριε Νιόνιο, τι λέτε εσείς, γιατί η παραπομπή του συμπατριώτη σας δεσπότη στο δικαστήριο. Α, ψυχή και ψυχής μου όμορφη κορασίδα. Δεν έπρεπε να γίνει ετούτο. Δεν εγκλημάτισε ο άνθρωπος. Ελεύθερα είπε τη γνώμη του για τις προγαμιαίες σχέσεις
Και εγώ συμφωνώ μαζί του. Ελεύθερα την είπε, αλλά την είπε σε ένα αμαρτωλό περιοδικό. Α, ψυχή τσι ψυχής μου, όμορφη κορασίδα. Και πού ήθελες να την πει. Σε αμαρτωλό περιοδικό την είπε για να την διαβάσουν οι αμαρτωλοί. Με τούτο τον τρόπο πλησίασε τους αμαρτωλούς με σκοπό να τους σώσει. Αν την έλεγε τη γνώμη του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ποιος θα τη διάβαζε. Κανένας. Μόνο ο Κακλαμάνης. Εσείς, κύριε Νιόνιο, είχατε προγραμμιές σχέσεις. Α, ψυχούλα μου. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι να σου είπω. Ντρέπομαι. Μα γιατί ντρέπεστε. Ειλικρίνεια χρειάζεται. Α, ψυχούλα μου. Επειδή είμαι ειλικρινής άνθρωπος, θα σου είπω. Είχα προγαμιές σχέσεις με τη γυναίκα μου την Κυριακούλα. 2 χρόνια αραβωνιασμένη και δεν αντέξαμε. Άκουγα τη μυρωδία της, άκουγε τη μυρωδία μου και στο τέλος βάλαμε τα βούλια στα λόνι. Πριν την Κυριακούλα, είχατε σχέσεις και με άλλη γυναίκα. Ω, ψυχίτσι ψυχής μου, ντρέπομαι να σου είπω. Αλλά επειδή είμαι ειλικρινής άνθρωπος, θα σου είπω. Είχα με την Αγγελικούλα, τη Δημητρούλα και τη Ζαχαρούλα. Τη γυναίκα σας είχε με άλλον άντρα. Ω, ψυχούλα μου, είχε και η γυναίκα μου με άλλον άντρα, κάτι της ξέρεις. Σας ρωτώ, κύριε, δεν ξέρω τίποτα. Ω, Κυριακούλα, έβαλες και με άλλον άντρα τα βούλια σταλώνει, ετοιμάσου να ποθάνεις. Άκου προγαμιές σχέσεις και η Κυριακούλα, αυτό είναι άτιμον.